Όταν σου λέω τη λέξη μάταλα. Τι σκέφτομαι. Ναι. Hippies. 60s. Από την τηλεόραση. Μάταλα αυτά. Από την τηλεόραση. Ναι, δεν ζούσα τότε, Γιάννη μου. Έχεις πάει. Εσύ τι σκέφτεσαι. Έχεις πάει. Έχω πάει, ναι. Τα έχω επισκεφτεί. Λοιπόν, γιατί το συζητάμε τώρα αυτό το θέμα, γιατί το επόμενό μας θέμα βεβαίως αφορά τους hippies, τα μάταλα και ένα ωραίο ντοκιμαντέρ που συμμετέχει η ΕΡΤ με αυτό το ντοκιμαντέρ πάνω στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Hippie, μάταλα, μάταλα. Μαζί μας είναι η κυρία Μαρία Κουφοπούλου, ερευνήτρια, σεναριογράφος και βεβαίως και ο κύριος Γιώργος Βαρελάς, ο σκηνοθέτης που έχει σκηνοθετήσει. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Το συζητούσαμε και πριν, εμένα που μου κάνει εντύπωση, πώς σκεφτήκατε, πώς σας ήρθε η ιδέα να ασχοληθείτε με τα μάταλα, με τη συγκεκριμένη περίοδο, με το κίνημα των χίπηδων. Η αφορμή ήταν. Η αφορμή ήταν. Το πρόβλημά μας ήταν ότι βρισκόμαστε στις αρχές του 2011. Έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται τα μνημόνια, η εφαρμοστική και όλα αυτά. Η ΕΡΤ είναι χωρίς πρόγραμμα. Εμείς είμαστε άνθρωποι της ΕΡΤ. Και το θέμα μας ήταν ότι κάτι πρέπει να γίνει ώστε η ΕΡΤ, που δεν είναι μια οικονομική μονάδα απλώς, αλλά είναι οι εργαζόμενοι της, να δείξουν ότι σε αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες μπορούν να παράξουν έργο διεθνών προδιαγραφών. Η αφορμή μας δόθηκε από ένα reunion party που γινόταν στα Μάταλα. Έγινε πέρυσι, πότε ξεκίνησε. Πρόπερση ξεκίνησε. Τον Ιούνιο του 2011. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσουμε. Γιατί η αφορμή ήταν το reunion και πριν από το reunion, που ήταν μια ιδέα ουσιαστικά της Δημάρχου του Δήμου Φεστού και των ανθρώπων στην Κρήτη, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας συμπαραστάθηκαν, ήταν η παρουσίαση ενός βιβλίου που αφορούσε στους χίπης στα Μάταλα και το συνέγραψε ένας Γερμανός δημοσιογράφος, ο Άρνστρο Μάγερ. Αυτό το μάθαμε εμείς. Βλέπουμε και πλάνα, συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα, από το ντοκιμαντέρ. Ναι, το οποίο έχει πολύ αρχαιακό υλικό. Αυτός είναι ο Άρνστρο Μάγερ. Αυτός είναι ο Δημήτρης Πολυκάρνας, που έχει γράψει τη μουσική για το ντοκιμαντέρ. Έχει κάνει τη μουσική και είναι ένας από τους βασικούς χαρακτήρες. Διότι έζησε 5 μήνες στα Μάταλα. Αλήθεια. Αμέσως μετά την καθιέρωση της Χούντα στην Ελλάδα. Δηλαδή τον Απρίλιο του 1961. Ναι, γιατί ήταν στην Αγγλία που ήταν και γύρισε. Είχε γυρίσει από Ολλανδία. Από Ολλανδία και προκύπτει το πραξικόπημα. Καθιέρωση δεν θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα εγκαθίδρυση. Στιγνή και σκληρή. Κάτι που βιώνουμε και σήμερα, με άλλο τρόπο βέβαια. Έχουμε, για μένα βέβαια, μια χούντα των τοκογλύφων θα λέω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, εγκαθιδρύεται η δικτατορία και ο Πουλικάκος δεν μπορούσε να φύγει από την Ελλάδα. Δεν μπορούσε να φύγει, δεν μπορούσε να ζήσει στην Αθήνα και ξεκινάει να πάει στην Κρήτη. Και πάει στην Κρήτη, πάει στα Μάταλα και μένει 5 μήνες. Τα Μάταλα, βρήκατε λοιπόν ανθρώπους που είχαν ζήσει εκείνη την εποχή. Από το reunion τους βρήκατε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, καταρχήν έπρεπε να γίνει. Μεγάλη σε ηλικία. Ναι. Έπρεπε να γίνει μια επιλογή των χαρακτήρων ασφαλώς. Αυτό πώς είναι που λέμε casting, συνολικά οι χαρακτήρες μας. Ναι, είναι υπάρχουν, πολύ... υπάρχουν κεντρικοί και δευτερεύοντες, συνολικά είναι 13 οι χαρακτήρες. Υπάρχουν οι βασικοί χαρακτήρες, εκ των οποίων είναι οι ξένοι, οι Γερμανοί, δύο Βρετανίδες, μία Αμερικάνα. Και ο Πουλικάκος. Και ο Πουλικάκος από την πλευρά της Ελλάδας και ένας ντόπιος ψαράς, ο οποίος έζησε όλη αυτή την ιστορία γιατί ήταν παιδάκι όταν πρώτο ήρθε, έτσι, ο πρώτος χίπης. Και υπάρχουν και ντόπιοι, καταφέραμε να εντοπίσουμε την κυρία που είχε το περίτερο και είναι σε σχετικά βαθιά γεράματα τώρα και η οποία είδε τον εαυτό της σε ένα πολύ παλιό βίντεο, σε 8 mm που τραβούσαν τότε. Δηλαδή βρήκαμε τέτοιο υλικό. Αυτός ήταν πλούτος που υπήρχε και μέσα στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ υπήρχε ένα σημαντικός πλούτος και πρέπει να επισημάνουμε εδώ τη βοήθεια της... Της Δέσποινας, η οποία Δέσποινα ήταν αμέριστη συμπαράσταση που μας έδειξε και βρήκαμε υλικό στο αρχείο της από την εποχή.
ξεχασμένο υλικό. Βέβαια το πρωτότυπο υλικό, αυτό που βγαίνει για πρώτη φορά, είναι το υλικό των ίδιων των hippies που είχαν σε σούπερ ή οχτάρι απλό εκείνης της εποχής. Α, αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή τα δικά τους προσωπικά τους αρχεία. Ναι, είναι προσωπικά αρχεία δικά τους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Όχι, κινούμενη εικόνα, πέρα από τις φωτογραφίες. Πέρα από τις φωτογραφίες. Φωτογραφίες, εντάξει, ήταν ένα σημαντικό υλικό, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι βγαίνει και ένα υλικό κινούμενης εικόνας εκείνης της εποχής. Τους είχε επηρεάσει εκείνη η εποχή, τους επηρέασε. Ναι, αυτό που είναι το ζητούμενο, εγώ θα μιλήσω από τη δική μου την πλευρά και από τη δουλειά που έχω κάνει εγώ, και υπογραμμίζεται στον υπότιτλο, αν θέλετε, γιατί ο τίτλος είναι «Έχει πηγή πιμάταλα μάταλα» και πηγάζει από μια εισαγωγή σε ένα live concert που έκανε η Τζόνι Μίτσελ, αν την γνωρίζετε, φυσικά, η Καναδέζα μουσικός, η οποία έγραψε ένα τραγούδι για τα μάταλα, αναφέρονται τα μάταλα, έζησε στα μάταλα και έχουμε και τις μαρτυρίες ανθρώπων που την γνωρίσανε στα μάταλα. Λοιπόν, σε μια εισαγωγή που κάνει σε ένα live concert για αυτό το τραγούδι, αναφέρει αυτή τη φράση. Οπότε από εκεί ήταν και η ιδέα για τον τίτλο. Ο υπότιτλος είναι «Οι μύθοι των Ματάλων». Υπάρχουν κάποια μύθοι ότι εκεί όλοι ήταν ιδιαίτεροι τύποι, καπνίζανε ναρκωτικά, γίνονταν όργια, έτσι, ναι, όλα αυτά τους εξεδίωξε η εκκλησία, κινητοποιήθηκε ο στρατός. Δηλαδή, δεν έγινε αυτό εδώ. Αυτό θα δείτε το ντοκιμαντέρ. Ο στρατός όντως παρεμνεύει. Με... Η εκκλησία. Η εκκλησία ηγήθηκε της παρέμβασης. Ηγήθηκε όλης της καμπάνιας εναντίον των χίπης και ο στρατός παρεμνεύει. Η τοπική εκκλησία εκεί. Είναι εκεί η τοπική εκκλησία. Ναι, γιατί ενοχλήθηκαν πολύ από τη δημοσιότητα. Του στρατού και της χωροφυλακής. Ο Πατακός ήταν από ένα χωριό δίπλα. Αν και τώρα με μεγάλη χαρά έγινε το reunion και το αγκάλιασαν όλοι. Το αγκάλιασαν όλοι, ναι. Ήταν και μια ευκαιρία να αναβαθμιστεί λίγο τουριστικά η περιοχή. Η δήμαρχος της. Των μυρών εκεί της Φεστού, του Δήμου Φεστού, Φεστού πλέον. Ναι. Ο Δήμος το αγκάλιασε διότι έχει, είναι ένα σύν στην ανάπτυξη την τουριστική της περιοχής σας. Θα συμμετέχει στο διαγωνιστικό κομμάτι. Ναι, ναι. Στο επίσημο. Στο επίσημο. Επίσημο. Ναι, πρέπει να πούμε ότι το φεστιβάλ το κυματέ της Σαλονίκης ξεκινάει στις 15. Ναι, 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 ξεκινάει την Παρασκευή με 24 Μαρτίου. Θα ήθελα να πούμε ότι θα το καλύψει η ΕΤΕΝΑ, θα το καλύψουμε εγώ και ο Γιώργος με άλλους συναδέλφους που θα ανέβουμε πάνω. Θα προβάλλεται κάθε βράδυ στη μία μετά τις ειδήσεις. Και ότι η ταινία η δική μας, που είναι μία παραγωγή αμυγός της ΕΡΤ, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί υπάρχει το δυναμικό και υπάρχουν οι άνθρωποι για να δουλέψουν με κέφι πράγματα. Όπως κυρίως δουλέψαμε με τον Μωτέρ μας, τον Γιάννη, τον Δούκα, οι τρεις μας. Ήταν μία τρομερά παραγωγική διαδικασία αυτό των ιδεών που στείνει ένα πράγμα. Είναι ντοκιμαντέρ των ανθρώπων της ΕΡΤ. Και η ταινία προβάλλεται την Κυριακή στις 17 Μαρτίου, στις 10.30 το βράδυ. Το λέω για το promotion μας. Ναι, 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 φυσικά και την Τρίτη στις 3 το μεσημέρι στην αίθουσα Τόνια Μαρκετάκη. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Και χαιρετίσματα στην πόλη μου. Βέβαια, μην ξεχάσουμε. Μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε.